Καλησπέρα σας. Τελευταία μέρα του μήνα. Ερχόμαστε να υποδεχθούμε το Δεκέμβρη και μαζί του το χειμώνα. Ο καιρός έχει μάλλον άλλες βλέψεις. Εδώ είμαστε και σήμερα και βεβαίως η εκπομπή σήμερα γιορτάζει, γιατί έχουμε και εμείς τιμόμενο πρόσωπο. Χρόνια πολλά στον Ανδρέα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ανδρέα Σταματόπουλο που είναι δίπλα μου μαζί με τη Θεοδώρα Πότα. Χρόνια πολλά, Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα χρόνια πολύ. Πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω, κύριε Σταματόπουλε, χρόνια πολλά. Να το πω και αυτό. Όπως και να το πεις, ευχαριστώ πολύ. Όπως και αν το πούμε, η ουσία δεν αλλάζει. Τώρα να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι πριν λίγο στο Υπουργικό είχαμε ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιστολική ψήφο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ με Σταυρό και με και μια ενιαία περιφέρεια θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές του 2024. Ξεκαθάρισε, Ανδρέα Σταματόπουλε, ο Πρωθυπουργός τελικά αν είναι με λίστα ή με Σταυρό οι ευρωεκλογές. Όπως αναμενόμενο ήταν, όπως έγιναν την προηγούμενη φορά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα ένα ψηφοδέλτιο και με Σταυρό, έτσι είχαν γίνει την προηγούμενη φορά, έτσι θα γίνουν και τώρα. Η διαφορά είναι αυτό τώρα που το οποίο ήταν βόμβα, η επιστολική ψήφος. Να δούμε τι θα συμβεί ακριβώς. Η επιστολική ψήφος γνωρίζουμε ότι είναι για τους απόδημους, ας πούμε, Έλληνες, ότι τώρα μπορεί ενδεχομένως, όπως κατάλαβα, βεβαίως θα υπάρξουν διευκρινήσεις, να γίνει η επιστολική ψήφος και για όποιον άλλον το επιθυμεί εντός της Ελλάδος. Έχει ενδιαφέρον. Έχει αυτό. Ενδιαφέρον. Εγώ βρίσκω ότι έχει πολλά θετικά αυτό. Όχι ηλεκτρονική ψήφο από τον υπολογιστή σου, επιστολική ψήφο. Θα στείλουμε επιστολή. Είναι διαφορετικό. Για να δούμε. Αυτό βέβαια δεν γεννά κάποια ερωτήματα ότι αν η επιστολή προσμετρηθεί, ποιος θα την παραλάβει, ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει τι επιστολές έχουν σταλεί. Ναι, θα... Δηλαδή, λέω, στέλνει σε μένα τις επιστολές και λέω: εγώ έλαβα 500 από υπέρ του Σταματόπουλου και 300. Υπάρχει φορευτική επιτροπή, κανονικά. Ναι, οκ. Ναι. Okay. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ναι, γιατί να μην γίνεται ηλεκτρονικά και να τελειώνουμε. Τάξη, τι νόημα ας έχει γίνει. Αυτό. Πρώτα θα κάνουμε το πατροπαράδοτο, θα στέλνουμε γράμμα και μετά θα γίνει ηλεκτρονικά. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αν δεν είχε βγει αυτή η έκτακτη επικαιρότητα, θα είχα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί είχαμε έμφραγμα στον περιφερειακό, στο κόκκινο και οι δύο κατευθύνσεις λόγω του flyover. Εγώ καθυστέρησα πολύ να φτάσω, ενώ θα έπρεπε να ήμουν πολύ νωρίτερα στη δουλειά. Έργα και στη Μουδανιών με κλειστές λωρίδες και όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα, Θεοδώρα Πότα. Όλο ένα και δυσκολεύει η κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και θα μου επιτρέψει, Χριστίνα, να πω ότι και η Λαγκαδά ήταν το πρωί φρακαρισμένη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ουρές. Απίστευτη. Ναι, γιατί κάποιοι ταλαιπωρία που πηγαίνουν στον περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά βλέπουν το μπούκωμα και κατεβαίνουν Λαγκαδά, στρίβουνα. Ακριβώς. Και επειδή όλοι έχουν αυτήν την σκέψη, όλοι καταλήγουν να είναι μποτελιαρισμένοι στην οδό Λαγκαδά. Έχει και τα φανάρια, έχει και ορισμένες βλάβες μέρα παραμέρα. Επομένως, η δεξιά λωρίδα της Λαγκαδά είναι αποκλεισμένη είτε από κάποιο συνεργείο είτε από κάποιο όχημα. Επομένως, υπάρχει ένα πάρα πολύ δύσκολο σκηνικό όπως διαμορφώνεται και είχαμε για ακόμη μία ημέρα εξαιρετικά έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιφερειακή οδό με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Αντιλαμβάνεστε πώς είχαν τα πράγματα. Μιλάμε για το ρεύμα προς ανατολικά και ενώ σήμερα ξεκινούν νυχτερινές εργασίες, όπως έγινε γνωστό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, σήμερα ξεκινούν μέχρι και το Σάββατο θα διαρκέσουν. Μιλάμε για εργασίες συντήρησης της γέφυρας σήμανσης που είναι στο 1ο χιλιόμετρο της Μουδανιών με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, περίπου στο ύψος των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και θα έχουμε και εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών και πάλι όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα θα γίνουν όμως νύχτα. Θα ξεκινήσουν από τις 10-11 το βράδυ και θα πάνε μέχρι τις 7.30 το πρωί. Ας το έχουν κατά νου όσοι πρόκειται να φύγουν προς Χαλκιδική. Τώρα ελληματικός και με 39 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα ο ισολογισμός στο Δήμο Θεσσαλονίκης έτοιμος να διευκολύνει την νέα διοίκηση του κ. Αγγελούδη και να τη στηρίξει στη διεκδίκηση πόρων, δήλωσε ο απερχόμενος δήμαρχος, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για την έγκριση του ισολογισμού του 2022. Ανδρέα, εσύ παρακολουθείς γενικότερα και τα Δημοτικά Συμβούλια, επομένως έχεις εικόνα. Εμφανίστηκε τελικά ο κύριος Ζέρβας. Εντάξει, σε τόσο σημαντική συνεδρίαση δεν νομίζω ότι δεν θα εμφανιζόταν. Γενικά σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια έχει πάρει μέρος. Ναι, απλώς για λίγη ώρα δεν εξαφανίστηκε, αλλά από ό,τι ξέρω στο προηγούμενο ήρθε και μετά από λίγο αποχώρησε. Εντάξει, ο Δήμαρχος λέει αυτά που έχει να πει. Ούτως ή άλλως από τον κανονισμό δεν προβλέπεται να απαντάει σε αυτά που του λένε η αντιπολίτευση. Οπότε δεν έχει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο ισολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ελληματικός. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα, δεν σημαίνει κάτι αρνητικό απαραίτητα, γιατί όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τον βλέπουμε ο κ. Δημητριάδης,
Είναι λογιστικό, λέει, το έλλειμμα των 17 εκατομμύριων και στα ταμεία υπάρχουν γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό, λέει, έχει συμβεί λόγω της μείωσης των δημοτικών τελών, όπως ήταν και προεκλογική δέσμευση του. Που δεν ταμείωσε, βέβαια, όσο είχε πει. Λιγότερο ταμείωσε. Με ταμείωσε 30% και, περίπου. Ναι, και, γιατί πια 50% ήταν η δέσμευση. Μάλιστα στη δική μου την εκπομπή το είχε πει όταν ξεκίνησε. Είναι ακριβά τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε. Είναι πολλά. Δηλαδή, άμα δούμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, εκεί είναι τα δημοτικά τέλη. Είναι πολλά. Είναι 30 ευρώ, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι τόσο πληρώνω. Είναι πολλά. Δεν είναι λίγα λεφτά. Από την άλλη, και ο Δήμος χρειάζεται έσοδα και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι κακώς τα μείωσε τα δημοτικά τέλη, καθώς χρειάζεται τα έσοδα ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και δεν το έχει άλλα. Το λένε αυτό και κάποιοι άνθρωποι του κυρίου Αγγελούδη, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Τώρα είχαμε και κριτική του κυρίου Γάκη. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο όταν θα έρθουν αυτοί να πούνε αυξάνουμε τα δημοτικά Σωστό. Τέλη. Δεν μπορώ να το κάνω, κατά τη γνώμη μου. Κριτική Γάκη για την οικονομική πολιτική του κυρίου Ζέρβα, λέγοντας ότι τα έσοδα ήταν πολύ πιο κάτω από τα έξοδα. Ναι, τώρα έχω μία απορία ως τι. Μιλάει τώρα ο κύριος Γιάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ή ως άνθρωπος της παράταξης του κυρίου Αγγελούδη, γιατί έχει τώρα μια διπλή ιδιότητα. Και με τα δύο το ίδιο θα έλεγε, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ενδεχομένως, αλλά όπως και να έχει, είναι μια, επειδή ο κύριος Αγγελούδης τώρα δεν έχει λόγο, δεν είναι εκλεγμένος τώρα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο κύριος Γάκης όμως, ο οποίος θα είναι και στο επόμενο, ενδεχομένως να εκφράζει κάποιες σκέψεις του κυρίου Αγγελούδη και της παράταξής του. Mm-hmm. Οπότε, όπως και να έχει, λίγες μέρες μείνανε, θα τα λέει ο κύριος. Βλέπουμε και τον κύριο Βούγια που προαλήφεται να είναι ο επόμενος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένας άνθρωπος, ο οποίος εμπνέει σεβασμό, έχει διατελέσει υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Έχει ο άνθρωπος εμπειρία, που νομίζω είναι μια καλή επιλογή για αυτή. Λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά τώρα, θετικό σημάδι εν ώψη της 7ης Δεκεμβρίου θεωρείται από την Αθήνα το χθεσινό καζάν-καζάν, που σημαίνει αγγλιστή το win-win, κέρδος και από τις δύο πλευρές, κυρίες και κύριοι, του Ερντογάν. Με μικρό καλάθι, βέβαια, η ελληνική πλευρά αναφορικά με τα δύσκολα θέματα, βασική στόχευση, διατήρηση των ήρεμων νερών και διεύρυνση της θετικής ατζέντας. Λίγες μέρες μείναν και γι' αυτό, δηλαδή για την συνάντηση, την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, όπου βεβαίως έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά, και είχαμε και την παρέμβαση Σαμαρά, αλλά και έντονη αρθογραφία σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο για την χρησιμότητα της επίσκεψης Ερντογάν και βεβαίως οι επιφυλάξεις που υπάρχουν για το πώς θα αντιδράσει και οι φόβοι για προκλήσεις. Βέβαια τώρα έρχεται ο Ερντογάν και από εκεί που έλεγε γαλάζιες πατρίδες και τα λοιπά, τώρα λέει καζάν καζάν, δηλαδή κέρδος για τις δύο πλευρές. Να δούμε πώς το εννοεί αυτό το κέρδος. Τι θα πει κέρδος για τις δύο πλευρές, 50-50, 60-40, 70-30, ποιο θα είναι. Αν μου έκανε εντύπωση, δεν σας κρύβω παιδιά, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι εκφράστηκε έτσι θετικά. Είναι πάγια πολιτική της Τουρκίας να λένε να μιλούν για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου κτλ. Ποτέ δεν είπανε να το πάρουμε εμείς όλο το Αιγαίο οι Τούρκοι, γιατί γνωρίζουν ότι ανήκει στην Ελλάδα. Επίσης, είναι πάγια πολιτική εκεί που καθησυχάζουν τα πνεύματα να πετάνε μετά τη ρουκέτα τους. Να δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Πάντως, είναι μια πολιτική. Πάντα το έκαναν λόγο και στην εκμετάλλευση. Πάντως, λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε εσείς όλη τη θάλασσα, ας πούμε, και εμείς τίποτα. Και οι Έλληνες πολιτικοί στο παρελθόν έχουν εκφράσει σπουδαία πολιτική. Όχι, δηλαδή και ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο παρελθόν το είχε πει και άλλοι. Ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Mm. Να δούμε τώρα όμως πώς θα είναι αυτό το ποσοστό. 70-30 ή κάτι άλλο. Τώρα, επεισοδιακή η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε ο Κασελάκης στην ομιλία Τεμπονέρα. Άκουγα σήμερα πάρα πολλά σχόλια στα αθηναϊκά κανάλια και του κυρίου Μπίστη που τον παρακολούθησα τι έλεγε, αλλά και γενικότερα. Τι ακριβώς συνέβη τώρα. Είναι η αντιπολίτευση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο κύριος Τεμπονέρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα ο κύριος Μπίστης, εντάξει, έχει περάσει από όλα τα κόμματα εκεί της. Ήταν και στο ΠΑΣΟΚ και έκανε και υπουργός ένα φεγγάρι. Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και σε κάτι άλλες συνιστώσεις. Εντάξει, τώρα να βγαίνει ο κύριος Μπίστης και να κάνει κριτική, έχει δικαίωμα βέβαια. Αλλά σημασία έχει ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ιδιαίτερη βαρύτητα αυτά που λέει ο κύριος Μπίστης. Ειδικά ο κύριος Μπίστης. Τώρα. Εντάξει, εγώ το ότι αλλάζει κάποιος, έχει αλλάξει κάποιος κόμμα, δεν θεωρώ ότι του στερεί την δυνατότητα. Όχι, να είναι. Αλλά όταν έχει αλλάξει 100 κόμματα, δεν τον παίρνουν πλέον στα γιατί σοβαρά. Εκτός από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε κάτι ακροαριστερά κόμματα. Και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θέλαξε να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός δεν ξέρει που ανήκει. Τέλος πάντων, είναι και αυτά που λέει
Όχι τώρα, διαχρονικά ο κύριος Μπίστης, τα θεωρώ ότι δεν έχουν κάποια σοβαρότητα. Στο διατάφτα τώρα, τι γίνεται. Ο κύριος Κασελάκης δείχνει ότι δεν θα ανεχθεί πλέον καμιά είδους αμφισβήτηση και νομίζω καλά έκανε και αποχώρησε όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος κύριος Τεμπονέρας, πέρα του γεγονότος ότι έχει ένα όνομα βαρύ λόγω του πατέρα του που δολοφονήθηκε από τον Καλαμπόκα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, την περίοδο των μεγάλων καταλήψεων τότε επί Υπουργείας Κοντογιαννόπουλου, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο είδους πολιτική έκφραση έχει ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος ξαφνικά παρουσιάζεται ως κάποιος σπουδαίος εκφραστής της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Και καλά έκανε και έφυγε, γιατί ήξερε τι θα πει ο Τεμπονέρας. Και καλά έκανε και δεν ήταν παρόν όταν θα έλεγε αυτά που ήταν να πει. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν έχω κάποιον ο οποίος έχει αντίθετη άποψη, δεν πρέπει να την ακούω? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει το πώς την εκφράζει ο άλλος την άποψη. Όπως και αν την εκφράζει. Και δεν είναι κανένας ηγέτης, δεν θα καθότανε. Τα ίδια έχει κάνει και ο Ανδρέας Παπανδρέου στο παρελθόν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο σημαντικό πολιτικό βάρος, να κάθονται τώρα να ασκούν κριτική στον πρόεδρο του κόμματος. Νομίζω καλώς έπραξε. Εντάξει, εγώ διαφωνώ μαζί σου, γιατί το πολιτικό βάρος είναι μέλος του κόμματος. Με το ίδιο σκεπτικό και πολλοί λένε ότι δεν έχει πολιτικό βάρος ο κ. Κασελάκης. Τον αποδέχονται όμως, είναι ο πρόεδρος. Άκουσε τι είπε ο Φάμελος, άκουσε τι είπαν άλλοι, αλλά και πολύ καλά έκανε και ο Φάμελος. Έκανε κριτική στους ανθρώπους που είναι γύρω από τον Κασελάκη. Αλλά το θέμα είναι ποιος τα λέει και πώς τα λέει. Νομίζω καλά έκανε, γιατί πρέπει να δείχνει, τη δύναμή του, την πυγμή του. Και ότι πρέπει επιτέλους να, και ο κύριος Ραγκούσης που θύχτηκε και μετά αποσύρθηκε από τη λίστα των ομιλητών. Ο κύριος Ραγκούσης, τα έχουμε πει 100 φορές για τα μπιφτέκια που έψινε τότε και τα λοιπά. Είναι γνωστός ο βίος. Τώρα πάμε να επιστρέψουμε στα των Δήμων. Τον Ιανουάριο η προκήρυξη για τη Δημοτική Αστυνομία με πρόσληψη 1.200 ατόμων. Σύμφωνα με την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Κεραμέως, η προκήρυξη είναι πρώτων πυλών και θα αφορά τόσο σε Δήμους όπου λειτουργεί η αστυνομία και θα συσταθεί όπου δεν υπάρχει, όπως σε Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά, Θόδωρα. Είχαμε μία διημερίδα η οποία διοργανώθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, μίλησαν και η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Λιβάνιος. Να πούμε ότι η Υπουργός τόνισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει πίεση για τους δείκτες απόδοσης των ΟΤΑ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ και στη δημόσια διοίκηση και είπε ότι πρέπει να μετρηθούν τα μεγέθη των Δήμων. Δηλαδή, να υπάρξουν επιτέλους κρίσιμα στοιχεία όσον αφορά το πόσο ανακυκλώνει ένας Δήμος, το πόσα παιδιά έχει ένας παιδικός σταθμός, πόσα είναι τα δημοτικά τέλη. Υπάρχει έτσι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο αφορά αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Άλλωστε, ο κάθε Δήμος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις δικές του ανάγκες, αναλόγως με τη γεωγραφική του θέση, με τον πληθυσμό του. Επομένως, αυτό πλέον αλλάζει, όπως είπε η κυρία Κεραμέως. Έκανε αναφορά και για τις προσλήψεις στους Δήμους. Είπε ότι με βάση τον προγραμματισμό που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για το επόμενο έτος, για το 2024, έχουν προβλεθεί 1.881 μόνιμοι υπάλληλοι για τους Δήμους και όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία, πάρα πολλοί Δήμοι έχουν υποβάλει αίτημα και τονίζουν ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη δημοτικής αστυνομίας στις περιοχές τους. Ανέφερε η κυρία Κεραμέως ότι είναι πρώτον πυλών η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 1.200 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ. Είπε όμως ότι λόγω της αναστολής και παύσης ενεργειών μέχρι 1η το 2024, ο σχεδιασμός είναι η προκήρυξη να βγει στις αρχές του έτους. Μάλιστα. Αναμένουμε, λοιπόν, βέβαια, να πούμε ότι θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον κύριο Δανιλίδη, ο οποίος είναι και στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Οπότε θα έχει πληροφόρηση περαιτέρω να μας πει ο κύριος Δανιλίδης, γιατί πραγματικά. Ο Δήμαρχος Νέαπολης Οικειών, γιατί δείχνει εδώ πραγματικά ότι πόσο δεν υπάρχει οργάνωση στο κράτος. Δηλαδή, μια βγαίνει ο ένας υπουργός και λέει: καταργούμε τη δημοτική αστυνομία, γίνονται μετατάξεις όλων πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης των δημοτικών αστυνομικών στην κανονική αστυνομία, σε θέσεις γραφείου κτλ. Δεν έχουμε πουθενά. Τώρα ξανά λέμε: όχι, χρειαζόμαστε τελικά τη δημοτική αστυνομία. Θα πάρουμε σε όλους τους Δήμους. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό δείχνει. Εντάξει, καταπέλτιστα είναι, φαντάζομαι, σε αυτά τα θέματα ο κύριος Δανιλίδης. Θα ακούσουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Θεοδώρα Απότα και εμείς να ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην επικαιρότητα με το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 χρόνων ο Henry Kissinger, ο εμβληματικός διπλωμάτης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Ανδρέας
Ανδρέα Σταματόπουλος έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά έχω μεγάλη χαρά γιατί θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον Κυριάκο Ευσταθίου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθύρων Ιωάννη Σιραδάκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει έρθει και με ακριβές αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθύρων εδώ στο στούντιο. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο βετεράνος Αμερικανός πολιτικός Χένρι Κίσιντζερ. Ο Κίσιντζερ υπήρξε ο 56ος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυβερνήσεις των Προέδρων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φόρντ την περίοδο 1973-1977. Υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της Αμερικής τον προηγούμενο αιώνα και ταυτόχρονα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες. Θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους Υπουργούς των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1973 έλαβε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις ενέργειες που πραγματοποίησε για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η σχέση του Χένρι Κίσιντζερ με την Ελλάδα ήταν θυελώδης και δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η πολιτική του ευθύνεται για τον αντιαμερικανισμό που επικράτησε στη χώρα μας στις δεκαετίες κυρίως του 70, του 80 και του 90. Επί υπουργείας του έλαβε χώρα εταιρική εισβολή στην Κύπρο και από μερίδα του ελληνικού τύπου αλλά και κομμάτων θεωρήθηκε υπεύθυνος για την απουσία πολεμικής αντίδρασης εκ μέρους της Ελλάδας. Κατά καιρούς του έχουν αποδοθεί δηλώσεις που δεν έκανε ποτέ. Συγκεκριμένα διακινείται στο διαδίκτυο αλλά και σε αμφιβόλου αξιοπιστίας έντυπα ότι δίθεν ο Κίσιντζερ είπε ότι πρέπει να χτυπήσουμε τους Έλληνες στις πολιτιστικές τους ρίζες, κάτι όμως που δεν υπόθηκε ποτέ και αναγκάστηκε να το διαψεύσει επίσημα ο ίδιος το 1997. Έκτοτε, η δήλωση αυτή αναδημοσιεύεται ως δίθεν γνήσια προκειμένου να στηριχθούν θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο. Το 1992, όταν κορυφώνονταν η αντιδράση για το όνομα των Σκοπίων, ο Χένρι Κίσιντζερ είχε δηλώσει: «Έχουν δίκιο οι Έλληνες για το θέμα του ονόματος. Το λέω εγώ που ξέρω ιστορία, ενώ αυτοί στην Ουάσιγκτον δεν ξέρουν». Ο Κίσιντζερ, μετά την απόσυρσή του από την ενεργό πολιτική, ίδρυσε εταιρεία παροχής συμβούλων και συνέχισε στα διοδρομία του ως ειδικό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.